Στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι η Ελλάδα σε αυτή την κρίσιμη σύνοδο θα τονίσει ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε στρατηγικό σταυροδρόμι και οφείλει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις οικονομικές, κοινωνικές αλλά και πολιτικές με όρους ενότητας, αλληλεγγύης και δημοκρατίας. Θα επιμείνουμε ότι τα προβλήματα της Ευρώπης δεν επιλύονται με την περιχαράκουση και την ενίσχυση φυγόκεντρων τάσεων και δυνάμεων, αλλά αντίθετα με την επιμονή στο στρατηγικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Ειδικά σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, θα ενημερώσουμε ότι η χώρα μας βρίσκεται πλέον στην τελική φάση της ολοκλήρωσης των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει. Η προσπάθειά μας αυτή αναγνωρίζεται εξάλλου από την πλειοψηφία των εταίρων. Αλλά βεβαίως η αναγνώριση αυτή δεν αρκεί. Στη μεγάλη αυτή κρίση δεν αρκεί η Ελλάδα να τηρήσει τις υποχρεώσεις της. Πρέπει όλοι να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν αναλάβει και έχουν από κοινού συμφωνηθεί. Είναι ζήτημα επιβίωσης για την ίδια την Ευρώπη. Προϋπόθεση για μια αποτελεσματική διαχείριση του προσφυγικού είναι να εργαστούν όλα τα κράτη-μέλη για την υλοποίηση της πολιτικής που έχει αποφασιστεί και να απομονωθούν οι ακραίες φωνές που μιλούν για φράκτες, για κλείσιμο συνόρων και κατακερματισμό του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου. Επισημαίνουμε για μια ακόμη φορά την βασική θέση ότι το κλειδί για την ορθή διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος είναι η Τουρκία και όχι η Ελλάδα. Στην κατεύθυνση αυτή θεωρούμε ότι καθοριστικό ρόλο θα παίξει η υλοποίηση του σχεδίου δράσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας που έχει συμφωνηθεί και η δραστηριοποίηση του ΝΑΤΟ για την αντιμετώπιση των παράνομων δικτύων διακίνησης με εστίαση στα τουρκικά παράλια. Στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής θα υπάρξει συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Γιούγκερ. Θα υπάρξει επίσης τριμερή συνάντηση της Ελλάδας με Γερμανία και Τουρκία, καθώς και διευρυμένη συνάντηση 11 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συμμετοχή της Τουρκίας. Σε ό,τι αφορά το αγροτικό, θεωρούμε εξαιρετικά θετική την ανταπόκριση ενός μεγάλου μέρους του αγροτικού κόσμου στην πρόσκληση της κυβέρνησης για ειλικρινή διάλογο. Στην κυβέρνηση έχουν υποβληθεί 3 αιτήματα για διάλογο, ένα στις 10 Φεβρουαρίου και 2 στις 15 Φεβρουαρίου. Εκτιμούμε ότι το κομμάτι των αγροτών που ανταποκρίνεται στην κυβερνητική πρόσκληση είναι πλέον πλειοψηφικό. Καλούμε και τις υπόλοιπες συλλογικότητες να επανακαθορίσουν τη στάση τους και να μην παρασύρονται από πολιτικές ή άλλου είδους σκοπιμότητες. Η κυβέρνηση μελετά τα αιτήματα των αγροτών και αμέσως με την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες θα γίνει συνάντηση των εκπροσώπων τους με τον Πρωθυπουργό. Ο απευθείας διάλογος με τους εκπροσώπους των αγροτών και η παράκαμψη των φωνών αδιαλαξίας που προσπαθούν να δυναμητήσουν το κλίμα ανοίγει την πόρτα της εκτόνωσης καθώς υπάρχουν σοβαρά περιθώρια για διορθωτικές ή βελτιωτικές κινήσεις. Θεωρούμε ότι αυτό θα συμβάλλει ιδιαίτερα και η αποχή των αγροτών από ενέργειες που πλήττουν όμως την οικονομία και την ομαλή ζωή του τόπου, όπως το κλείσιμο των συνόρων. Μερικά καλά νέα από το χώρο της οικονομίας. Τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού που δημοσιεύτηκαν χθες είναι σαφώς καλύτερα από τις προβλέψεις. Συγκεκριμένα, το πρωτογενές πλεώνασμα που εμφάνισε τον Ιανουάριο, η εκτέλεση του προϋπολογισμού, είναι 1,193 δις ευρώ, έναντι 307 εκατομμυρίων ευρώ που αναμενόταν. Τον Ιανουάριο του 2015 το πλεώνασμα είχε διαμορφωθεί στα 443 εκατομμύρια ευρώ. Το ύψος των καθαρών εισόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 4,219 δις ευρώ και το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 397 εκατομμύρια ή 10,4% του έναντι του στόχου. Οι δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 3,141 δις ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 484 εκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου. Τέλος, σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση. Η επικοινωνία με τους θεσμούς ξέρετε ότι είναι διαρκής, με ανταλλαγή και στοιχείων και δεδομένων. Με δεδομένη την πορεία των επαφών αυτών, έχουμε βάσιμη αισιοδοξία ότι οι θεσμοί θα επιστρέψουν πολύ σύντομα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση.
Θεωρούμε ότι σχεδόν όλες οι πλευρές έχουν κατανοήσει την ανάγκη να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η αξιολόγηση, η πρώτη αξιολόγηση, ώστε η ελληνική οικονομία να συνεχίσει το σταθερό βηματισμό προς την έξοδο από την κρίση. Σε αυτή την προσπάθεια όμως, φωνές που αμφισβητούν όχι απλώς την τήρηση της συμφωνίας από την πλευρά της Ελλάδας, αλλά και την ίδια τη συμφωνία του Ιουλίου-Αυγούστου, δεν προσφέρουν καλές υπηρεσίες στην Ευρώπη και στην προσπάθεια να ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση. Επαναλαμβάνω λοιπόν για άλλη μια φορά. Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να τηρήσει τη συμφωνία που υπέγραψε τον Ιούλιο του 2015, αλλά δεν είναι διατεθειμένη να πάει ούτε μισό βήμα πέρα από αυτή. Τηρούμε τη συμφωνία, πράγμα που αναγνωρίζεται από τη συντριπτική πλειοψηφία των εταίρων, και ταυτόχρονα θέτουμε ως προτεραιότητα την προστασία των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, την Παρασκευή και το Σάββατο θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής και θα τεθεί σε ψηφοφορία το νομοσχέδιο που υλοποιεί τα μέτρα, κάποια μέτρα του παράλληλου προγράμματος. Το νομοσχέδιο αυτό περιλαμβάνει εξαιρετικά σημαντικές ρυθμίσεις για πολλές αδύναμες κατηγορίες συμπολιτών μας και προωθεί λύσεις σε σοβαρά κοινωνικά ζητήματα. Περιμένουμε λοιπόν εδώ με ενδιαφέρον και τη στάση της αντιπολίτευσης. Τέλος, σε ό,τι αφορά το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία έχει δρομολογηθεί. Ολοκληρώνονται ήδη τα τεύχη της δημοπράτησης. Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει για ακόμη μια φορά ότι είναι αποφασισμένη να επιβάλλει τάξη και νομιμότητα στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, να συγκρουστεί με τη διαπλοκή και φυσικά να υπερασπιστεί το δημόσιο συμφέρον. Και η αντιπολίτευση θα προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στον ελληνικό λαό αν συντασσόταν μαζί μας σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια. Οι λόγοι που δεν το κάνει νομίζουμε ότι είναι ευνόητοι. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα, παρακολουθήσαμε λοιπόν.